είναι το κείμενο το οποίο θα κληθούν να υπογράψουν πολίτες, όχι 200 αυτοί που προβλέπει το Σύνταγμα, ναι, και ο εκλογικός νόμος, πολίτες από όλη την Ελλάδα. Θα υπάρχουν σημεία που θα γίνονται αυτές οι υπογραφές, για να δημιουργηθεί. Εγώ δεν θέλω να δεσμεύσω κανέναν ούτε. Έχετε συζητήσει? Με συναδέλφους μου συζητάω και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Πασόκ και από όλους τους χώρους. Και οι συνταγές είναι για τους μάγειρες και τον κύριο Σαμαρά. Αυτές τις συνταγές. Όχι. Εγώ λέω ευθέως και καθαρά. Τι προτείνετε εσείς? Αφήστε με, οκ, συμφωνούμε σε αυτό. Πρέπει να κηρυχθεί επαχθές και απεχθές. Και δεν πρέπει να πληρωθεί. Και να μην πληρωθεί. Τα 370 δισεκατομμύρια τα οποία αυτή τη στιγμή ζητούν δεν πρέπει να πληρωθούν. Με ποια διάταξη μπορεί να μας βγάλουν από το ευρώ? Όχι, όχι, άλλο λέω εγώ. Αυτό το ταβατζιλίκι του κυρίου Παπαδήμου και των τραπεζιτών που πληρώνουν τους αρχηγούς των κομμάτων θα τελειώσει εδώ. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που μπορεί να μας βγάλουν. Η απειλή για τη δραχμή προκύπτει από μετρήσεις τις οποίες κάνανε και απειλούν συνταξιούχους και Έλληνες εργαζόμενους ότι θα βγάλουμε την Ελλάδα από το ευρώ για να πάμε τη δραχμή. Δεν υπάρχει καμιά διάταξη. Αυτό είναι τα βατζιλίκη, το τοκογλύφο και το τραπεζιτών μέσω των αρχηγών που μιλάνε για έξοδο στη δραχμή. Κύριε Καμένο, δεν θα μας βγάλει κανείς από το ευρώ και δεν μπορεί να μας βγάλει. Κύριε Καμένο, αυτό που είναι το κύριο Μεταράκη. Πλάκα κάνουμε τώρα. Ποιος είναι ο κύριος Μεταράκης? Ο υπάλληλος του Χέλς Φαν, ο οποίος ήθελε να κάνει τον πολιτικό στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μεταράκης, είναι και πολλοί άλλοι. Τι άλλοι είναι, ο κύριος Ταϊκούρας. Κοιτάξτε κάτι. Πολιτικοί με λογαριασμού του ενό και των 2 εκατομμυρίων cash debit του, που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή του, να διαμορφώνουν την άποψη μια μεγάλη παράταξη όπως η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι αποδεκτή ούτε από μένα, ούτε και από πολλού άλλου. Συγγνώμη, ο Ταϊκούρας. Υψηλή πολιτική, χωρίς να είσαι εκλεγμένο, να είσαι διορισμένο και να έρχεσαι από το πουθενά, από μια εταιρεία που είναι ένα hedge fund, που δούλευε στην Αγγλία και να έρχεσαι πλέον μεσία και ηγετική ομάδα. Σε ένα κόμμα που δεν είχε εκλέξει, αυτά είναι ουσιαστική παραβίαση και των συντάγματων και των δημοκρατικών αρχών. Ας έρθει όποιος θέλει εδώ πέρα να κατέβει στον ελληνικό λαό, να ζητήσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, να τον εκλέξει ο ελληνικός λαός και από εκεί και πέρα να μπει στην ηγετική ομάδα για κάτι ό,τι θέλει. Με τέτοιους πληρώσαμε και τους συμβούλους του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Παπανδρέου και του κυρίου Σαμάρα σήμερα. Θεωρείτε ότι. Αν δείτε ποιοι έχουν κάνει τα σκάνδαλα και ποιοι εμπλέκονται και ελέγχονται αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι περισσότεροι εξ αυτών είναι αυτοί οι ουρανοκατέβατοι, εκάθετοι, που τους επιβάλλουν οι χρηματοδότες των κομμάτων στα κόμματα.